Yeah, yeah. Yeah, yeah. Are you sure? Μουλαλά. Yeah, yeah. Are you sure? Μουλαλά. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μίλα, μίλα. Α, έβαλα το κωδικό μου. Γεια σας, τι κάνετε! Γεια σας, κουτσουνάκια! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Λοκαρίπορτ. Εγώ εδώ πέρα έχω τον μάστερ, έχω τον ειδικό. Προσπαθεί να μου βάλει στο κινητό το GPS, γιατί τόσο καιρό που το έχω δεν έχω αξιωθεί να δω πώς τον άνεμο βάζουμε αυτό το παλιό GPS. Και ο Φρανίτο είπε ότι θα μου το φτιάξει, αλλά δεν έχω ιδέα. Και τώρα αυτό γιατί μου το έκανες έτσι? Εμένα έτσι δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να το δω δρόμο, βασικός, εδώ, μπράβο. Το φτιαξες? Περίμενε, θα σου τσακάλι. Πω. Τσάκα, είδες. Είδες άμα έχεις έναν άντρα να σου φροντίζει, ρε παιδί μου, όλα αυτά που δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα, όλα αυτά που δεν ξέρει. Βέβαια, αυτά που δεν ξέρω εγώ τα ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Loca Report. Στην παρέα μας είναι και τα Bubble Tea από τα Bubble Tail. Αυτά τα καταπληκτικά ροφήματα, το καταπληκτικό τσάι όπου μας κρατάει παρέα και μας δροσίζει αυτές τις ζεστές νύχτες αλλά και ημέρες του Σεπτεμβρίου. Παιδιά, τώρα που τα λέμε, χτες τι καύσωνας ήταν αυτός. Άγγιξε μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου, Φράνη, το χτες θερμοκρασία. Το θερμόμετρο. Ναι. Ακούς τίποτα από αυτά που λέω ή... Ναι. Εγώ χθες δεν έκανα... Για 41 βαθμοί Κελσίου. Δεν έκανα τίποτα. Πήγατε για κανένα μπάνιο τίποτα, κάνατε τίποτα? Δεν έχει απορροφηθεί. Πήγες λέω για κανένα μπάνιο, μπάρμπα. Όχι. Τι έκανες? Ερκοντισιόν και μέσα στο σπίτι, ναι. Και Άγιος ο Θεός. Το φτιάξες. Θεός. I love you, ρε. I love you. Και πατάς εδώ και σου λέει, hey! Και όπως πηγαίνω, μου λέει, έτσι θα πηγαίνεις. Έτσι. You are the guy. Δεν θα χαθείς ποτέ ξανά. The master. Λοιπόν, μου το φτιάξες. Μπράβο, Φρανιτάκι μου, όμορφο. Εχθές εγώ... Πες μου τώρα τι έκανες. Εγώ το Σάββατο βγήκα για πάρτι. Ναι. Και γύρισε σπίτι 5:30. Και το Κυριακή κοιμήθηκα όλη μέρα. Σε έστειλα μήνυμα, αλλά... Την Κυριακή εγώ να δεις. Είχα πέσει χτες, παιδιά, σε χειμέρι ανάγκη. Σε πού πήγες? Εγώ το Σάββατο πήγα... Δεν μπορώ να σας πω. Κάνε μου πλάνο. Όχι, θα σας πω. Άντε. Μην με πιέζετε. Σταματήστε. Έλα. Άντε βρε, θα σας πω. Το Σάββατο πήγα στα Μπουζούκια. Και ποιον είδες? Τον Νίκο Οικονομόπουλο. Με ποια? Με την Παπαδοπούλου. Εγώ δεν την τρομερή, ήξερα αυτή. Τρομερή. Αυτή πού βγήκε τώρα? Είναι χρόνια βέβαια, σίγουρα, αλλά δεν την ξέρω. Πάρα πολλά χρόνια είναι. Παρά. Βεβαίως. Λαϊκή αστήκε. Καθαρή λαϊκή δεν βρώμαγε. Όχι, δεν βρώμαγε. Καθαρή λαϊκή φωνή, πάρα πολύ ωραία. Ήτανε, περάσαμε πολύ ωραία. Είπες για τα Bubble Tea. Και ναι, εννοείται. Και επιστροφή τώρα στα Θρανία. Επιστροφή εδώ πέρα, στο ΜΑΤ και στο Loca Report. Λοιπόν, όχι, έχουμε πάρα πολλές. Δεν θα ξεκινήσω με ειδήσεις. Όχι, θα πούμε ότι η Μέρα Θετικής Ενέργειας έρχεται. Αμήτα μας έχει ετοιμάσει για δέκατη χρονιά. Η Μέρα Θετικής Ενέργειας που θα είναι 11 Σεπτεμβρίου Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στο ΟΑΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Και εκεί θα βρεθούν πάρα πολλούς καλλιτέχνες και θα περάσουμε υπέροχα. Πέρσι ήταν τέλεια, φέτος θα είναι πιο ωραία ακόμα. Τι είχα να πω εγώ? Τέλεια. Γιατί κανείς... Πάμε να βγούμε σε ένα break. Όχι, πάμε να πούμε κάτι άλλο. Πάμε να πούμε στα παιδιά ότι σήμερα έχουμε ένα διαγωνισμό. Μοιράσουμε δύο σετ ολόκληρα. Πού τα βάλες? Εδώ είναι. Κάτω από το θρανείο. Δύο σετ ολόκληρα με τσάντα, σακίδιο και... Τετράδιο. Αυτά είναι ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Εσύ δεν, επειδή δεν πίνεις καφέ. Αυτά μ' αρέσουν. Επειδή δεν πίνω καφέ, προτιμάω τα Smarties. Και πώς μπορείτε να τα πάρετε? Θα υπάρχουν δύο τυχερούς που μεταξύ αυτούς που θα γράψουν το ονοματεπώνυμό τους μέσα στο Twitter του Loca Report, παπάκι Loca Report TV, εκεί να γράψετε το ονοματεπώνυμο και αύριο θα πούμε τους δύο νικητές. Τόσο εύκολο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, παιδιά, προλαβαίνετε να στείλετε τα μηνυματάκια σας και να διεκδικήσετε αυτά τα δωράκια. Έχουμε και τσαντούλες, τις έδειξες τις τσάντες. Εδώ κάτω είναι. Για δες εδώ, έλα σου τι. Είναι όλο το σετ. Είναι την τσάντα, το σακίδιο. Κοίτα. Και μέσα τα δύο τέτοια. Τι ωραία. Τη φοράς... Από Jack 9. Τη φοράς και πετάς. Πηγαίνεις στο σχολείο με άλλη διάθεση. Τι να σου λέω τώρα. Ή αυτή εδώ πέρα. Όχι. Ή αυτή εδώ. Είναι μαζί. Α, είναι μαζί όλο το σετ, Ναι.
Πού είναι και τα τετράδια μέσα. Α, και αυτή η ίδια είναι. Ναι. Ή αυτή. Α, η ίδια είναι ακριβώς η ίδια. Και το σακίδιο, το άλλο. Και αυτό εδώ. Ναι. Και τα τετράδια. Τι άλλο θέλεις, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Λοιπόν, και για όσους πίνουν και καφέ, για να πηγαίνεις στο πρωί στο σχολείο με ωραία διάθεση. Σήμερα γιορτάσει ένα όνομα λίγο περίεργο. Τι όνομα? Κασιανή. Α, Κασιανή. Ρε παιδιά, τι γίνεται, η Πόπη Τσαπανίδου πού είναι? Έχει αρχίσει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα αρχίσει καν. Πού είναι η Πόπη? Δεν ξέρω. Αμπελαλέ, αμπελαλέ. Ξαφανίστηκε η Πόπη Τσαπανίδου. Α, σήμερα ξεκίνησε ο αγαπημένος ο Γιώργος Παπαδάκης. Συγχαρητήρια να πούμε. Καλή σεζόν, καλή χρονιά και έτσι. Να πούμε ότι εχθές η Βάλια πήγε να κοιμηθεί νωρίς. Ναι, πήγε να κοιμηθεί γιατί άμα πρέπει να ξυπνά στις 5 η ώρα. Τη λέω πάμε για μια βόλτα. Λέει δεν μπορώ. Θα έρθει η Βάλια εδώ να τα πούμε. Σταμάτα. Λοιπόν, έλα, δώσε ένα break και ερχόμεθα. Εγώ δεν είμαι pretty ούτε girl. But you are a singer. I'm not pretty, I'm not girl. Pretty girls. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Loka Report. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε, να σας πούμε τα νέα της ημέρας, της εβδομάδας, παύλα της επικαιρότητας, αλλά και για να σας δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσετε, να διεκδικήσετε πολύ ωραία δωράκια και να γνωρίσετε και τα Bubble Tail. Και τα bubble tea εννοείται, να πάτε σε 4 σημεία στην Αθήνα για να πάτε να τα απολαύσετε. Ερμού και όλου, στην Καλυθέα, στον Άγιο Δημήτριο, στο Εγάλαιο και στη Σαντορίνη. Στα Φυρά. Αυτό έχει να είναι φάση... Βατόμουρο. Ναι. Λες. Φραμπουέσα. Θα ανακαλύψουμε μετά, αλλά δεν είναι εκεί η μαγιά. Δεν είναι εκεί η μαγιά ότι μπορείς να τα βρεις ό,τι γεύση θέλεις. Η μαγιά είναι ότι μέσα τους υπάρχουν κάτι φυσαλίδες, κάτι bubbles, όπου απελευθερώνουν και άλλη γεύση από εκεί. Και έρχεται η γεύση μία και ενώνεται με την άλλη στο στόμα σου και γίνεται πραγματικά μία πανδεσία γεύσεων και αξίζει. Με bubble tail και τα bubble tea, κάθε μέρα είναι party. Έτσι. Να πούμε ένα στα bubble tea την ημέρα του γιατρού τον κάνει πέρα. Έτσι. Να πούμε στα παιδιά ότι η Deck 9 είναι μαζί μας επίσης και έχουμε ένα διαγωνισμό ότι μπορείτε να μας στέλνετε το όνομα, το πόνιμό σας μέσα στο Twitter, παπάκι Loka Report TV και μπορείτε να κερδίσετε ένα καταπληκτικό set με τσάντα, σακίδιο και τετράδια. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε εμείς να διαβάσουμε την πρώτη μας είδηση, να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, τι γίνεται δηλαδή στον κόσμο σιγά σιγά και να τα σχολιάσουμε με το δικό μας τρόπο. Λοιπόν, πιθανό να μείνουν λέει για χρόνια τα capital controls, δηλώνει οικονομολόγος της Moody's, πώς λένε. Πιθανή λέει θεωρεί την παραμονή των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες για χρόνια, ο κορυφαίος Αμερικανός οικονομολόγος της Moody's Analyst, ο Mark Zantin, μιλώντας στη Real News, ο κύριος Zantin εξέφρασε επίσης λέει την ανησυχία του για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των υπολείπων χωρών της Ευρωζώνης, θεωρώντας, όπως είπε, ότι οι αμφιβολίες για την εφαρμογή της συμφωνίας πηγάζουν, λέει, από διενέργεια των πρόωρων εκλογών, αλλά και από την αδυναμία των προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων να εφαρμόσουν πλήρως τα παλαιότερα προγράμματα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Capital control. Κοινώς, την κάτσα με τη βάρκα, Φράνη. Εσύ... Κάτσε, αν δούμε, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι στην Κύπρο που είχε γίνει τότε capital control για ναι, να αλλά, περάσει όλο αυτό το θέμα έκανε 2 χρόνια. Ότι λες 2 χρόνια, δεν νομίζω να ήταν τόσο καιρό. Όχι, τόσο ήταν νομίζω. Όχι. Έκανε αρκετό καιρό. Σκέψου τι θα γίνει εδώ πέρα με την Ελλάδα. Εκεί... Και με την κατάσταση που επικρατεί μας. Βλέπω να είμαστε χωμένοι. Ναι, αλλά κοίτα, η Κύπρο τώρα είναι πολύ καλύτερα. Ναι, η Κύπρος είναι και μια μικρότερη χώρα. Αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ότι η Ελλάδα. Να στείλουμε χαιρετισμένα στην Κύπρο. Έχουν πάει πάρα πολλοί επενδυτές που έχουν ανοίξει εκεί επιχειρήσεις. Γενικότερα στην Κύπρο είναι πολύ πιο εύκολο. Στην Κύπρο έχουν πετρέλαιο. Έχουν κοιτάσματα πετρελαίου, δεν θυμάσαι που λέγαμε στο οικόπεδο 12. Εκεί πέρα. Καλιά. Βρήκες νύφη, Θέλω να είμαι το πετρελίνο σου. Συμφεροντολόγε, δεν τρέπεσαι. Πού είναι? Δεν τρέπεσαι, συμφεροντολόγε, έτσι τη μετράς, βρε την αγάπη με τα χρήματα. Δεν έχεις κάτι πιο ρομαντικό? Να κάνουμε εδώ λίγο... Πρικοφύρας, συμφεροντολόγο. Δεν έχεις κάτι φάση τιτανικό? Ρε Άγγι.
Ευτυχώς που τρέφεις λεπτά αισθήματα, λεπτά αισθήματα. Αν είναι ωραία και έχει λεφτά, γιατί είσαι ωραίο μωρό. Άσε την Κύπρο. Τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα στην Ελλάδα, μου λες. Εδώ στην Ελλάδα... 420 ευρώ το μήνα. Λίγα είναι. Το μήνα. Την εβδομάδα. Την εβδομάδα. Με ένα capital control, έτσι. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμένα όμως πες ότι έχω εγώ μέσα στο λογαριασμό μου 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορώ να τα σηκώσω όποτε θέλω. Να μην τα έχει. Γιατί να μην τα έχω, άμα δούλεψα και τα έβγαλα με κόπο. Πότε δούλεψε εσύ για να έχει 8 εκατομμύρια. Καλά, όχι 8 εκατομμύρια, το 8 ευρώ δεν έχουμε στην τράπεζα, αλλά ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Αλλού τι ήθελα να πω εγώ. Τι. Κάτι ήθελα να πω. Άστο να πέσει χάμω. Τι. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Είσαι πολύ συντονισμένα σήμερα. Κάτι. Δεν έχω πιει το καφέ ολόκληρο γι' αυτό. Σου τι θα να πω. Να στείλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα. Στείλ το. Να το στέλνω. Όλους αυτούς που σας περσεύουν πράγματα και είστε με διάθεση. Πρόθυμη προς αυτό το κίνημα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες τα λοιπά, να πάτε να δώσετε και ρούχα που δεν θέλετε, κουβέρτες και τα λοιπά σε μερικά σημεία. Μόνο να πατάτε στο Google πώς μπορείτε να βοηθήσετε, θα βρείτε και σημεία στην Αθήνα. Αυτό ήθελα. Μα και όχι μόνο τώρα που έγινε όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία. Ναι, που έχει και από πριν θα έπρεπε να το είχαμε κάνει, αλλά εντάξει πριν, τώρα. Αλλά... Μας έχει αγγίσει λίγο πιο πολύ. Διάβασα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία ιστορία που την είχαν. Δεν θα την αναφέρω την εφημερίδα. Σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Το βήμα. Μια ιστορία. Το πρώτο θέμα. Όχι, δεν τη λέω τώρα την εφημερίδα. Το Real News. Διάβασα που λες μια ιστορία ενός. Του Μοχάμετ λεγότανε. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Ήταν μόλις αυτούς μετανάστες, όπου τους φέρνανε. Είχαν ανοίξει τα σύνορα και τους φέρνανε λοιπόν προς την Ελλάδα. Και ξαφνικά έκανε αυτός ο κακόμοιρος. Βούτυξε μέσα στη θάλασσα για να πιάσει, νομίζω, τα κουπιά, για να πιάσει κάτι. Τι είναι κουπιά. Τα κουπιά αυτά που. Α, ναι. Στη βάρκα που. Ναι, ναι. Λοιπόν, και βούτυξε λοιπόν αυτός για να σώσει τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. Και χάθηκε μέσα στη θάλασσα. Και ήταν σε κατάσταση, ας πούμε, ήταν. Ημιλιπόθυμος, νομίζω, επί 13 ώρες, επί 18 ώρες. Anyway, και τον βρήκε μια παρέα όπου είχε βγει Ελλήνων, όπου είχε βγει με το σκάφος του. Το είδα. Και τον μαζέψανε τον ταλέπορο, εννοείται σε άθλια κατάσταση, ήταν πολύ εξαντλημένος. Εσύ θα τον άφησε. Φυσικά και δεν θα τον άφηνα τον άνθρωπο. Αλλά είδες στην Γερμανία. Αυτή είναι ανθρωπιά, αυτό θέλω. Είδες στην Γερμανία όταν αυτό είναι στο. Που τώρα έχουν φτάσει στο. Πώς το λένε. Θέλω να την πω την. Ξέρω την πόλη, αλλά απλά δεν ξέρω αν. Όπως το προσφέρουμε στα ισπανικά, είναι άλλο πράγμα στα ελληνικά. Εκεί, στο Μόναχο. Μούνιχ. Ναι, μπράβο. Εσείς πώς το λέτε. Τι κακό είναι, εσείς πώς το λέτε. Μούνιχ. Μούνιχ. Εντάξει. Και, πού είναι το κακό, και ήταν και πολλοί κόσμος και τους υποδέχονταν μπράβο τους και τους έδωσαν πράγματα. Μα νομίζω ότι ο τελικός τους προορισμός είναι να φτάσουν σε χώρες όπως η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία έχω την εντύπωση ότι παίρνουν πολύ πιο εύκολα αφενός επιδόματα, αφετέρου, αν πάει κάποιος οικονομικός μετανάστης ή κάποιος... Εν πάση περιπτώσει στη Γαλλία και κάνει μια μητέρα, μάλλον και κάνει το παιδί της εκεί πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσει γαλλική υπηκότητα. Και παίρνει και επίδομα ο σύζυγος. Μπράβο. Οπότε γι' αυτό, ας πούμε, γίνεται όλος αυτός ο χαμός και η Ελλάδα είναι πέρασμα. Πόσο πληροφορημένη είσαι! Παραπληροφορημένη είμαι, άστο να πάμε σε ένα break τότε. Αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Σε βάθος αυτό το θέμα, να το αναλύσουμε τώρα στο break. Δώσε ένα break, ερχόμαστε. Μα τι τσαχπινιά είναι αυτή την Μπρίο, δηλαδή Παναγία μου.
πόσο λατινικών ταπεραμέντων, πόσο λατινικών στυλ, πόσο λατινικών εραστή. Πρέπει να πούμε μια πληροφορία, μια είδηση τελευταία που έχουμε. Ναι, μη έχουμε και δημοσιογράφους στο εξωτερικό. Για πες. Που μας στέλνουν ειδήσεις κάθε μέρα. Αν σας ενδιαφέρει, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα, στη Μάλαγα βρέχει. Αν βγείτε στους δρόμους στη Μάλαγα, να βάλετε... Είχαμε μια σκορδοκαίλα. Πώς το λένε, γλαβάτσες. Τι γλαβάτσες, γαλότσες. Γαλότσες. Γλαβάτσες. Το άλλο, πώς το λένε το άλλο. Αντιάβροχα. Αντιάβροχα. Και ομπρέλες. Ομπρέλες. Ωραία. Λοιπόν, μια και που είπες Ισπανία. Εγώ ξέρεις γιατί λέω αυτό, γιατί φοβάμαι τη μάνα μου που δεν φτάνει στο 1,50 τώρα με το νερό να μπαίνει κιόλα. Όπως τα ρούχα. Τίποτα, θα επιπλέψει αυτή. Να την βλέπω 1,35 εκεί να με υποδέχεται. Μια και που είπες τώρα για την Ισπανία και ότι βρέχει, η επόμενη μας είδηση αφορά στην Ισπανία. Όπου συγκεκριμένα λέει υπάρχει ένας συνταξιούχος όπου δίνει 5.000 ευρώ σε όποιον προσλάβει το γιο του. Δηλαδή να του βρήσει. Σε όποιον, όχι προσβάλλει, προσλάβει, όποιος πάρει σε δουλειά το γιο του, θα του δώσει 5.000. Κάτσε να δούμε τώρα. Δεν του δίνει καλύτερα 5.000 στο γιο του. Ελάτε. Αμοιβή λοιπόν 5.000 ευρώ σε όποιον εργοδότη προσλάβει τον 39χρονο γιο του, πατέρας ενός μικρού παιδιού, προσφέρει Ισπανό συνταξιούχος. Α, είπα κι εγώ, ζαβός ήταν. Συνταξιούχος προσφέρει 5.000 ευρώ στην εταιρεία που θα προσλάβει τον άνεργο γιο του, ο οποίος έχει προσόντα. Είναι υπεύθυνος και σκληρά εργαζόμενος με καλές συστάσεις. Μισθός διαπραγματεύσιμος, ανάλογος λέει με τη σύμβαση. Απόλυτη εχεμήθεια, γράφει η αγγελία που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα El Heraldo της Αραγώνας. Η ανεργία στην Ισπανία φτάνει το 22,4%. Τι Χεράλδο της Αραγώνας. Δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται. El Heraldo de Aragón. Η ανεργία στην Ισπανία λέει φτάνει το 22,4%. Τίποτα, μωρέ! Και βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Δεκέμβριο. 21 Δεκεμβρίου, γενέθλια της μητέρας μου. Ο ηλικιωμένος που είναι συνταξιούχος δικηγόρος είπε στην εφημερίδα ότι δεν αντέχει άλλο να βλέπει το γιο του να υποφέρει χωρίς να εργάζεται. Η αγγελία μπορεί να μην ξεχύλιζε, λέει, από αξιοπρέπεια, αλλά έχασα, λέει, την αίσθηση της ντροπής. Πριν από πάρα πολύ καιρό, είπε ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του. Τα τελευταία 6 χρόνια πολλές οικογένειες στην Ισπανία ζουν όπως αυτή, χάρη στη σύνταξη κάποιου ηλικιωμένου συγγενούς, και εδώ θα έρθω να συμφωνήσω, διότι και σε εμάς είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Γνωρίζω τουλάχιστον 2, 3, 4, να σου πω, οικογένειες. 5. 5 και 6 και 7, όπου βασίζονται στους... στους παππούδες και στις γιαγιάδες, στη σύνταξη των παππούδων και των γιαγιάδων. Ξέρεις γιατί δεν βρίσκουν, παιδιά, οι άνθρωποι δουλειές. Και δεν είναι και τώρα φάση να δουλεύεις 8 ώρες για να πάρεις 350 ευρώ. Μωρέ, η φάση δεν είναι μόνο αυτή. Η φάση είναι ότι άντε και πες ότι θα πάρεις 300 ευρώ. Πώς θα τη βρεις τη δουλειά που δεν υπάρχουν. Έχουν κορεστεί πλέον όλα τα επαγγέλματα. Τι πρωτοπληρώνεις. Τι πρωτοπληρώνεις. Τι να πρωτοπληρώσεις εννοείς. Αυτό. Να πληρώσεις το ενίκιο σου, να πληρώσεις το φαγητό του παιδιού σου. Ρε παιδιά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι πιο αθηνό τώρα να τρως delivery παρά να αγοράσεις το σούπερ μάρκετ. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι μαντό. Δεν είναι. Γιατί είναι μαντό. Τα έβαλα κάτω και τα έβγαλα. Αφού ένα στήθος κοτόπουλο σου κάνει 7 ευρώ. Ναι, αλλά το παίρνεις και... Παίρνεις τα φιλετάκια και τα βάζεις στο ψυγείο και τα έχεις να τα μαγειρέψεις και τις επόμενες ημέρες. Ενώ άμα το παραγγείλεις απ' έξω, 7 ευρώ έχεις πληρώσει μόνο το φαγητό, το κοτόπουλο, το ρύζι και τη σαλάτα. Για πολλά... Και λίγα λέω. Τι, άντε να πάρεις μια χωριάτικη, 5 και κάτι, εσύ να πάρεις ένα φιλετάκι, δεν θα στο χρεώσει γύρω στα 5 ευρώ. Να μην πάρεις και κάτι να πιείς. Όχι, λίωσε. Έχουμε κόψει τα αναψευτικά. Έστω, ένα νερό, ρε παιδί μου, μια σουμάδα, όμως, ένα κατητή. Ο πατέρας αυτός θα έπρεπε να δώσει τα 5.000 στον γιο του καλύτερα. Έλατε. Γιατί να μην τα δώσει κατευθείαν στον γιο του και παράλληλα να ψάχνουν. Όμως πρέπει να σου πω, Αραγών, η περιοχή αυτή είναι μικρή περιοχή, δεν έχουν πολλές δουλειές. Είναι σαν να λέμε εδώ η Λάρισα της Ισπανίας. Όχι, η Λάρισα δεν είναι μικρή για Ελλάδα. Σαν να λέμε η Καρδίτσα. Η Καρδίτσα. Καρδίτσα. Ναι. Γιατί δεν βρίσκει δουλειά ο Κακομοίρης, κατάλαβες. Γιατί δεν πηγαίνει προς Μάλαγα. Γιατί δεν πηγαίνει προς Μαδρίτη.
προς Βαρκελόνη. Βαλένθια. Εκεί δεν είναι πιο εύκολο Σεβίλη. Να βρεις δουλειά. Μπιλβάο, Μαγιόρκα. Σίγουρα και θα είναι πιο εύκολο. Τέλος πάντων, πάντως βλέπεις τώρα πόσο απελπισμένος είναι ο Χριστιανός για να ψάχνει. Τσακώθηκε με το γιο του. Ο γιο του λέει ότι ντροπή. Αλλά μετά του ζήτησε συγγνώμη. Έγινε και ιστορία, Big Brother φάση. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε στον άνθρωπο να βρει μια δουλίτσα της προκοπής, να μπορέσει να εξασφαλίσει και αυτός τα προστοζή. Και ο Θεός βοηθός. Να πούμε πριν να πάμε σε ένα break, ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα θετικής ενέργειας, by Amita Motion, στις 5, στο Άκα, στο τείχος των Εθνών. Και θα πούμε καλλιτέχνες που θα είναι εκεί. Θα βρεθούν οι Boys and Noise, Clayden, Demi, Melis και Playman, Εστά, Μύρο Αναστρατής με τον Ισαΐα Ματιάμπα και η Ελένη Φουρέιρα. Guest της βραδιάς θα είναι η Εσταβέντο. Επίσης θα εμφανιστούν ο Στέλιος Λεγάκης, ο Αναστάσιος Ράμος και ο Κωνσταντίνος Φραντσής και ο Ace to Ace μαζί με την Βάση. Και ο Positive DJ θα είναι ο DJ Pitch. Λοιπόν, ωραία, όλοι θα είμαστε εκεί. Επίσης, να σας αυτό πούμε... Αυτό είναι το μεγαλύτερο ονόματα. Το όνομα θα το αφήσουμε λιγάκι. Να σας πούμε ότι πολλοί από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτά εδώ τα τετραδιάκια, τα πανέμορφα. Ή αυτό εδώ το σχέδιο, όπως βλέπεις. Oh. Ή... Το άλλο με το καφέ. Ή το άλλο αυτό εδώ με το καφέ και βλέπεις και τις τσαντούλες που έχουμε εκεί. Εδώ, κάπου εδώ. Εκεί. Κάτω. Δεν βλέπω. Αυτός είσαι. Εδώ. Λοιπόν, άμα θέλεις και εσύ να είσαι ο πιο trendy του σχολείου ή η πιο trendy τύπησα του σχολείου, θα πρέπει να τα διεκδικήσεις. Πώς, Φρανιτάρα μου. Να στέλνεις ένα μήνυμα. Όχι, να κάνεις ένα tweet, έπρεπε να πούμε. Στο Twitter του Locker Report, παπάκι Locker Report TV. Και με το ονοματεπώνυμό σας και αύριο θα πούμε εμείς τους δύο νικητές. Αυτοί που θα είναι οι γρηγορότεροι αλλά και αυτοί που θα είναι πιο τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν, να γράφουν τις σημειώσεις τους και τα καινούργια τους μαθήματα που θα έχουν στο σχολείο εδώ. Πάμε σε ένα break. Και από το πανεπιστήμιο. Δώσε ένα break, ερχόμαστε. Σε ένα πειρασμό, σκέτη αδρεναλίνη. Σε κάθε βήμα σου σεισμό, καταστροφέ. Τι είμαι, ναι, ναι. Κάνει ραπ, κάνει ραπ. Εσύ. Κάνει ραπ, εσύ. Αυτή είμαι, ναι. Ναι. Τρελα που για πάντα. Το κορμί μου ανάβηκε, σκύνη. Χω, χω, χω. Μέσα στο καυτό μου πηγή. Χω, 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 χω. Λοιπόν, αλλά κάντο, ρε. Επιστρέψαμε. Δεν έχω σήμερα πολύ όρεξη για χώρους και πανηγύρια, να σου πω την αλήθεια. Διότι με πονάνε τα χέρια μου πάρα πολύ. Από το CrossFit. Όχι. Α. Αλλά θα ξεκινήσω το σονούπο. Ναι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι στην παρέα μας βρίσκονται τα καταπληκτικά Bubble Tea από τα Bubble Tea. As usual. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, διότι μας δροσίζουν και μας γεμίζουν χαρά και ενέργεια και κάθε μέρα είναι ένα πάρτι. Αλλά θέλουμε να σας πούμε ότι μπορείτε να τα βρείτε σε 4 σημεία της Αθήνας και σε ένα στην Σαντορίνη, διότι κέντρο, τα Bubble Tea στο κέντρο, Καλυθέα, μπράβο, Άγιο Δημήτρου στο Μετρομόλ, τρίτο όροφο και Γάλλιο. Και σταφυρά στην Σαντορίνη. Είναι αυτό το τσάι, αυτό το ρόφημα, το οποίο απελευθερώνει μέσα από τα bubbles που έχει μια δεύτερη γεύση και έρχεται και γίνεται πραγματικά μοναδική αυτή η γεύση. Να πούμε επίσης το διαγωνισμό που έχουμε από Deck 9. Έχουμε δύο σετ με τετράδια, σακίδιο και τσάντα που μπορείτε να κερδίσετε αν κάνετε ένα tweet στο Twitter του Locker Report, Locker Report. Μα TV, με το ονοματεπώνυμό σας και αύριο θα πούμε τους νικητές. Και όχι μόνο τετράδια, τσαντούλες. Σακίδια. Και κάτι τελευταίο που το άφησα για το τέλος. Έρχεται η μέρα θετικής ενέργειας. Παρασκευή 11 του μήνα, 5 η ώρα. Ο Άκα στο τείχο των. Των Εθνών. Και είπα καλλιτέχνες που θα είναι. Είπα ότι. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θεός. Δεν ξέρω. Και το super special guest ποιος θα είναι. Α, θα είναι και ο Σάκης. Σάκης Ρουβάς forever. Δεν μπορείτε να λείπετε από εκεί. Γιατί η θετική ενέργεια θα είναι παντού. Το ΆΚΑ. Λοιπόν, πάμε να πούμε και την τελευταία μας είδηση που τη φυλάξαμε έτσι σαν κόρη οφθαλμού, επειδή είναι η gossip είδηση που όλοι θέλετε και όλοι την περιμένετε και αφορά σε έναν πραγματικά άντρα. Τι άντρα. Δηλαδή, ούτε να τον αγγίσεις με ένα ξύλο. Ούτε με ένα ξύλο, ούτε... Όχι, να τον αγγίζεις.
αυτός ο άντρας είναι για προσκύνημα. Φυσικά μιλάμε για τον ένα και μοναδικό, τον Τζόνι Ντεπ. Σ' αρέσει πάρα πολύ εσένα, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μην τη διαβάζεις, πες τι έχει κάνει. Ο οποίος όσα χρόνια κι αν περάσουν, μα να μην περνάει χρόνος από πάνω το αυτού του ανθρώπου. Πλέον φαίνονται λιγάκι. Φαίνονται, αλλά φαίνεται το δεματσούρ. Φαίνεται σαραντάρι, αλλά πάει... Σιγά μην είναι σαραντάρι. Διανύει την πέμπτη δεκαετία της ζωής του. Έχει πάει ήδη 50, αρέσει. 50 πλάσια. Λοιπόν, το νέο του στυλ, παιδιά, είναι με χρυσά δόντια και τατουάζει τις παλάμες. Σας τα είπαμε αυτά. Μπορούμε να δείξουμε... Δεν μπορούμε να δείξουμε τίποτα. Θες πολλά πράγματα εσύ. Λοιπόν, τα βλέμματα τράβηξε περισσότερο από ό,τι συνήθως ο Τζόνι Ντεπ με τις εμφανίσεις του στο φεστιβάλ της Βενετίας. Golden Boy. Χάρη στο νέο του στυλ. Ο Βρετανός ηθοποιός... Βρετανός, πώς μου ήρθε. Ο βετεράνος, με συγχωρείτε, ηθοποιός, έχει χρυσά δόντια, τατουάζ στις παλάμες και επίσης έχει, λέει, αναπτύξει και μεγαλύτερη αδυναμία στα γυαλιστερά δαχτυλίδια. Καλά, πάντα το ξέραμε ότι ο Τζόνι Ντεπ είχε μια αδυναμία, ρε παιδί μου, στα δαχτυλίδια στο και χρυσό. Στα τατού, αλλά... Είναι Golden Boy. Να σου πω κάτι. Εγώ το λέω. Και στο πρόσωπό του, ρε παιδί μου, να, δεν ξέρω, να πασαληφθεί με πίσα και με κούπουλα και να βγει έξω, δεν θα μ' αρέσει. Ο Τζόνι Ντεπ, ό,τι και να κάνει. Αλλά αυτό με το δόντι, δεν πολύ άρεσε αυτή η μόδα. I'm a golden boy, come on, let them enjoy. Στο Θεό με πάει. Δεν πήρω. Πολύ κέφι. Κάνω μου τρελή. Καταραμένο κέφι και σήμερα. Λοιπόν, πες εσύ τη γνώμη σου για τον Τζόνι Ντεπ. Ο Τζόνι Ντεπ είναι άσχημος. Α, ωραία. Τελευταία όλες οι ταινίες είναι απέσχημες. Τι ζηλεύεις στον κόσμο, γιατί. Είναι απέσχημες. Μην δεις έναν ωραίο άντρα να το ζηλέψεις. Ούτε οι ταινίες με τον Τιμ Μπάρτον από τότε που έκανε αυτό με την σοκολάτο εργαλείο που δεν ήταν ωραία. Το Big Fish ήταν η τελευταία που μου άρεσε. Κάνει, ρε, είναι εναλλακτικός, δεν είναι ένας. Και αυτή που έκανε με Disney, πώς τη λένε, αυτό το... που ήταν σαν Ιντός, δεν πέ... την Πειρατές της Καραϊβικής. Όχι, μωρέ, αυτό ήταν σαν πειράτα, όχι σαν Ιντό. Σαν Ποκαχόντο. Δεν ξέρω καμπιόλες. Ναι, που ήταν αυτός σαν Ιντός και είχε δίπλα άλλος ντυμένος στα μαύρα σαν καουμπόι. Αυτή ήταν απέσια. Πήγα να την δω και δεν τρωγόταν. Ούτε τα popcorn τρώγα. Δεν ξέρω. Πάντως να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει ο Τζόνι Ντεπ γιατί είναι εναλλακτικός. Παίζει δηλαδή σε ταινία. Είναι ο ασυμβίβαστος του πολύ. Έτσι θα τον έλεγα. Έχεις δει τον Tom Cruise. Δεν μου αρέσει ο Tom Cruise. Έχει τρελαθεί εντελώς. Μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει καθόλου. Ξέρεις ότι θέλουν να τον κάνουν τον Jesus Christ από την Σαϊντολογία που πιστεύει. Γιατί. Ναι. Επειδή την έχει διαδώσει και καλά. Θέλει να κάνουν και καλά από τον Tom Cruise, τον John Jesus Christ από τον Σαϊόλ. Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσω. Ναι, το διάβασα τις προάλλες, λέω και λέω, δεν πάνε καλά. Τι ακριβώς είναι αυτή η θρησκεία, τι ακριβώς σας πάζεται. Σέκτα. Στην Ισπανία το λέμε σεκτα. Δηλαδή. Αυτοί που τρώνε το μυαλό σε άλλα. Καλά. Αχ, σταμάτα, μου λες τέτοια τώρα. Όχι του που ανοίγουν το μυαλό να τρώνε το μυαλό. Αλλά. Τι. Να. Δες τη γνώμη σου, πώς είναι. Α, εννοείς. Εννοείς που σου κάνουν. Όπως όταν έχεις. Πλήση εγκεφάλου, brainwash. Όπως όταν έχεις γόμενο ή γόμενα, δεν σου κάνει πλήση εγκεφάλου αυτό. Εξαρτάται. Εξαρτάται πόσο ερωτευμένος είσαι και πόσο επιρροπής είσαι. Μαντώ, εγώ λοιπόν, σ' αφήνω, δεν σ' αντέχω άλλο σήμερα. Να πούμε στα παιδιά ότι μπορούν να μας απολαύσουν και αύριο την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, στο ίδιο κανάλι. Δεν σας αφήνουμε να πάτε. Αύριο λέμε και τους δύο νικητές από το Tech 9. Και γι' αυτό στείλτε μηνυματάκια, εντάξει. Άντε, τα λέμε αύριο, φιλιά.